Με τη σημερινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας ξεκινά ένας κρίσιμος μήνας για το ενεργειακό μας πρόβλημα, αλλά και την ακρίβεια μέχρι και τη σύνοδο κορυφής στις 30 Μαΐου. Η Ευρώπη καλείται να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση απέναντι στην απέτηση της Ρωσίας να πληρώνεται για το φυσικό αέριο σε ρούβλια. Et nous ne pouvons pas accepter ce genre de manœuvres qui sont des manœuvres qui rompent des contrats déjà établis. Χαρακτήρα τεστ συνοχής λαμβάνει η έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Ευρώπη καλείται άμεσα να αποφασίσει το πώς θα αντιδράσει στους εκβιασμούς Πούτιν και πώς θα πληρώσει τη ρωσική Gazprom για το φυσικό αέριο, σε ευρώ ή σε ρούβλια, με κατάθεση των εταιριών σε διπλό λογαριασμό. On payments in rubles is a obvious attempt to divide European Union. I believe that during today's meeting we will have solidarity and we will express this solidarity not only in terms of words. Βουλγαρία και Πολωνία αρνήθηκαν να πληρώσουν σε ρούβλια σύμφωνα με την οδηγία Πούτιν και η Μόσχα τους έκοψε τη ροή αερίου. Εταιρείες από Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και Σλοβακία δείχνουν διατεθειμένες να πληρώσουν στην Gazprom Bank, ενώ ένα ξεκάθαρο όχι έχει πει η Φινλανδία. Στάση αναμονής κρατάει η Ελλάδα. Πτωτικά κινείται μέχρι στιγμής η τιμή του πετρελαίου στο μείον 3,26%. Οι αγορές φαίνεται πως στηρούν στάση αναμονής και προοικονομούν πως η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση της Ρωσίας χωρίς να αναγκαστεί να πληρώσει σε ρούβλια. Αντίστοιχα και οι τιμές του φυσικού αερίου πέφτουν κατά σχεδόν 2 μονάδες. Οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη αναστάτωση, θεωρώντας πως θα ξεπεραστούν πολιτικά εμπόδια και πως προχωρούν νέες οδοί ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης.